Σούκαρ και είναι και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Ιούλιο του 2024. Καλό μήνα καρκινάκι μου και χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει ο μηνάκος αυτός για σένα και γενικότερα βλέπω ότι θα υπάρξουν στο σύνολο θετικές εξελίξεις. Θα είναι μια πολύ θετική και αρμονική περίοδος. Βλέπω ότι ειδικότερα στις αρχές του Ιουλίου φαίνεται είτε να αναλύεις και να επεξεργάζεσαι λίγο τα θεματάκια του πρακτικού σου κομματιού, επαγγελματικά, οικονομικά, τα του σπιτιού και πάει λέγοντας, είτε ακόμα και να υπάρχουν ας πούμε τύπου αποκαλύψεις σε σχέση με αυτό το τομέα, πράγματα που ακόμα και σαν ιδέες μπορεί να προκύψουν μέσα στο μυαλό σου, μπορεί να υπάρξουν καινούργια projects τα οποία θα αναλάβεις ή και γενικότερα μπορεί εσύ να δώσεις μια νέα πνοή στα πρακτικά σου θέματα, είτε με το να βρεις μια καινούργια δουλειά, μια καινούργια απασχόληση, να υπάρξει γενικότερα μια αλλαγή σε αυτά τα θέματα, ακόμα και θέματα σεμιναρίων μου δείχνει εδώ που μπορεί να αποφασίσεις ξαφνικά να ξεκινήσεις, να δώσεις μια νέα κατεύθυνση στο επαγγελματικό σου κομμάτι, ακόμα και κάτι που δεν έχεις ξανακάνει, ακόμα και κάτι ολόφρεσκο. Για παράδειγμα, εδώ και χρόνια δουλεύεις σε μια εταιρεία υπάλληλος, ας πούμε, στην αποθήκη. Ένα παράδειγμα σου λέω, είσαι εκεί 8 χρόνια και τώρα ξαφνικά σου έρχεται να πας να διοργανώνεις εκδρομές με ποδήλατα. Τι είπα εγώ τώρα, κάτι τελείως άσχετο. Αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπω τέτοιου τύπου ανοίγματα σε σχέση με το πρακτικό σου κομμάτι ή τέλος πάντων φαίνεσαι να προσπαθείς να δημιουργείς νέες δυνατότητες για σένα, νέες πιθανότητες, ακόμα και σε επίπεδο γνώσης. Εντάξει, βλέπω ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν πάρα πολύ όμορφα επίσης και στο προσωπικό σου κομμάτι, στις προσωπικές σου επαφές με τους ανθρώπους γύρω σου. Θα λαμβάνεις θετικά νέα, θα είναι αρμονικές οι επαφές, ενδεχομένως μάλιστα έχεις και τα γενέθλιά σου, οπότε βλέπω και ανθρώπους να εμφανίζονται από το παρελθόν, να σου πούνε ένα χρόνια πολλά, ενδεχομένως ακόμα να σου κάνουν και μια πρόσκληση, να μπορείς να πας να τους δεις, αν είναι πιο μακριά από σένα. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν αυτές οι όμορφες αλληλεπιδράσεις, γενικότερα μια αρμονική κατάσταση μου δείχνει στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, από καρκίνο μεριά, καλό είναι να δεις και ζώδιο και οροσκόπα αλλά και σελήνη, γιατί μπορεί από κάποιο άλλο πλανήτη να υπάρχουν περισσότερες προστριβές ή πράγματα να έχεις να χωρίσεις με κάποια άτομα. Εδώ πέρα όμως δεν μας δείχνει ότι έχεις πράγματα να χωρίσεις, μας δείχνει καταστάσεις που είναι μέλι γάλα, ακόμα και για παλιούς σου συναδέλφους που μπορεί να σε θυμηθούν στα γενέθλιά σου φέτος ή να τύχει να ξαναδουλέψετε μαζί, δεν ξέρω, διάφορα πραγματάκια και αλυσίδα με το παρελθόν, κάνουν link στο παρελθόν ορισμένες αλληλεπιδράσεις σου. Φυσικά τα παιδιά σου, οι κολλητοί σου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε αυτή την ενέργεια και γενικά νιώθω μία ασφάλεια εγώ, καθώς βλέπω τις κάρτες σου. Μία ασφάλεια που νιώθεις και σε συναισθηματικό επίπεδο. Βλέπω ότι ο Ιούλιος θα είναι ένας μήνας στον οποίο θα οραματιστείς το μέλλον. Μπορεί βεβαίως για κάποιους από εσάς να προετοιμάζετε και τις διακοπές σας, εντάξει, που και αυτό κολλάει στο ότι οραματίζεσαι το μέλλον, αλλά για κάποιους από εσάς μπορεί να μου δείχνει και μεγαλύτερα σχέδια, επαγγελματικά σχέδια, σχέδια για το σπίτι, σχέδια ανακαίνησης, σχέδια ακόμα και με άλλους ανθρώπους, γιατί βλέπω τεράστια συνεργατικότητα μέσα στις κάρτες σου. Μάλιστα μου δείχνει ότι κάποια σχέδια από αυτά ίσως και να εμπεριέχουν, να αφορούν ή και να βασίζονται με κάποιον τρόπο σε μια ομάδα, σε μια ομαδικότητα, σε άλλους ανθρώπους. Κάποια από εσάς μου δείχνει ότι ίσως να σκέφτεστε να μετακομίσετε πιο κοντά σε ανθρώπους που αγαπάτε ή ακόμα και με ανθρώπους που αγαπάτε ή να τους βοηθήσετε σε μια μετακόμιση ή ακόμα και να πάτε ένα ωραίο ταξιδάκι. Να μας δείχνει εδώ σένα και την κολλητή σου που οργανώνετε το ταξίδι σας, που έχετε μαζέψει τα λεφτά σας, που κοιτάτε πού ακριβώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα κλείσετε, ρουρουρου τσουτσουτσου. Η τελευταία κάρτα που έχεις βγάλει, θέλω να ξέρεις, είναι το Two of Cups, το δύο κούπα. Το δύο κούπα συνήθως δείχνει μια πολύ πολύ συναισθηματική σχέση.
με αμοιβαιότητα επίσης θα σου έλεγα τις περισσότερες φορές, αλλά εδώ πέρα μας δείχνει και την λογική της ενότητας. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι με κάποιον τρόπο σε βλέπω, ακόμα κι αν είναι επειδή σκέφτεσαι αυτούς τους στόχους, κάνεις αυτά τα σχέδια και τα λες σε έναν άνθρωπο, να δένεστε περισσότερο. Σε βλέπω να δένεσαι περισσότερο, δηλαδή με ένα άτομο γύρω σου που ίσως και να είχατε καιρό να τα πείτε. Ίσως και όχι όμως. Εντάξει, μπορεί να είναι δύο διαφορετικά άτομα αυτό που βλέπω που υπάρχει από το παρελθόν σου και αυτό που βλέπω να υπάρχει σαν κολλητή ή κολλητός, ακόμα και αν είναι σχέση στο μέλλον σου. Βλέπω ότι γενικότερα θα έχουν επιτυχία αυτά τα σχέδια. Βλέπω ότι θα υπάρχει μεθοδικότητα. Βλέπω ότι δίνεις χρόνο στον εαυτό σου ή δίνεται χρόνο στους εαυτούς σας, αν υπάρχει κάποιος συνεργάτης ή συνεργός. Δίνεται χρόνο στους εαυτούς σας να το δείτε διεξοδικά, να το εξετάσετε ενδελεχώς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θέλετε να πετύχει. Μπορεί να κοιτάς να πηγαίνεις και να κοιτάς για να πας και στο εξωτερικό, όχι μόνο για ταξίδια αναψυχής. Μου βγάζει πολύ και την ενέργεια του εξωτερικού εδώ πέρα. Γενικότερα όμως μου δείχνει ότι σκέφτεσαι πολύ δυνατά, ακόμα και αν τώρα δεν το έχεις στο μυαλό σου. Στην πορεία βλέπω ότι σκέφτεσαι πολύ δυνατά να ανοίξεις τους ορίζοντές σου κάπως. Να εξαπλωθείς. Να πετύχεις πράγματα. Να καθοδηγήσεις πράγματα ή ακόμα και να συνοδηγήσεις, όπως σου είπα πριν, πράγματα. Αυτά τα πράγματα μπορεί να αφορούν και τα επαγγελματικά σου, τα πρακτικά σου θέματα, τα του σπιτιού, αλλά όχι μόνο. Βλέπω ότι γενικότερα έχεις μία έτσι εύνοια και μία κάπως, δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο, αλλά μου βγάζει ότι υπάρχει και μία έμπνευση εδώ πέρα, μία εφευρετικότητα. Ίσως και κάτι ενδεχομένως πιο πρωτότυπο που πάτε να κάνετε, εναλλακτικό ή κάτι, ξαναλέω, που εσένα σε βγάζει από το comfort zone σου, εσένα σε βγάζει από τα στάνταρ νερά σου, εσένα σε πηγαίνει ένα βήμα έξω από το πλαίσιο ασφαλείας σου. Αυτό μου βγάζεις εδώ. Λοιπόν, οπότε, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις, ναι μεν, σε εγκεφαλικό επίπεδο και σε επίπεδο ανάλυσης και σε επίπεδο φαντασίας, θα σου έλεγα, κινούνται εδώ πέρα, όμως δεν κινούνται τόσο πολύ σε πρακτικό επίπεδο. Υπάρχει κίνηση, απλά είναι αργή. Τα πράγματα γίνονται αργά, ήρεμα, σίγουρα, σταθερά και... Εντάξει, ίσως λίγο βασανιστικά, δεν σε βλέπω να βασανίζεσαι. Θεωρώ ότι πραγματικά εκμεταλλεύεσαι στο 100% το χώρο και το χρόνο που σου δίνεται. Δεν θέλεις κιόλας να γίνουν τα πράγματα αρπακόλα. Είναι σαν να παίζεις αυτό σκάκι, παίρνεις το χρόνο σου και ξέρεις και ότι ο άνθρωπος με τον οποίο παίζεις, ο συμπαίκτης σου στην ουσία και όχι ο αντίπαλός σου εδώ πέρα, και ο συμπαίκτης σου έχει αυτή την υπομονή. Μου αρέσει αυτή η λέξη, συμπαίκτης. Πολύ το νιώθω αυτό, να ξέρετε, καρκίνη. Ότι βρίσκουμε έναν συμπαίκτη με κάποιον τρόπο. Εντάξει, και μάλιστα με αυτό το άτομο μου δείχνει ότι υπάρχει και μία ένας συναισθηματικός δεσμός. Λοιπόν, τι πήγαινα να πω όμως για το συμπαίκτη και για το σκάκι εκεί. Από εκεί ξεκίνησε όλο. Ότι τα πράγματα γίνονται διεξοδικά. Οι κινήσεις αναλύονται ενδελεχώς πριν γίνει η τελική κίνηση, όπως στο σκάκι που βλέπουμε τα πράγματα μπροστά μας, μπορούμε να κάνουμε 15 διαφορετικές κινήσεις και ψάχνουμε να βρούμε αυτή που είναι πιο ασφαλής, πιο αποτελεσματική, πιο επικοδομητική, έχει κάτι να πει αυτή η κίνηση. Οπότε και εσύ αυτό μου λες εδώ πέρα, μου λες κοίτα να δεις, εγώ σκέφτομαι τα πράγματα και θέλω να κάνω αυτό που θα έχει κάτι να πει τελικά. Γενικότερα πολύ ευνοϊκή η περίοδος και στα αλληλεπιδρά σου, θεωρώ ότι θα είναι, και στα σχέδιά σου και τους στόχους σου και στα πρακτικά σου κομμάτια, ακόμα κι αν οι πρώτες κάρτες μου δείχνουν ότι, επειδή αυτό το judgment έχει τη συγκεκριμένη απεικόνηση
που ίσως να μας δείχνει ότι για κάποιους από εσάς σας λύνονται λίγο τα χέρια, δηλαδή μπορεί να ολοκληρώνετε μια διαδικασία, να ολοκληρώνετε τις εξετάσεις σας και μετά να έχετε λίγο παραπάνω χρόνο ελεύθερο για να κάνετε αυτά που θέλετε. Και όχι απαραίτητος ότι θα δεσμεύσετε χρόνο, όλα φαίνονται εδώ. Οπότε γενικότερα, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Είσαι πολύ cool γενικότερα με ό,τι συμβαίνει. Δεν φαίνεται καν να συμβαίνει κάτι καλό. Οπότε το μόνο που φαίνεσαι κάπως να κάνεις είναι αυτό, να ανοίγεις τους ορίζοντές σου, να φαντάζεσαι ποιες είναι οι επιθυμίες σου, ποιο είναι το επόμενο σου ταξίδι στη ζωή, το επόμενο σου βήμα, η επόμενη σου κίνηση, αλλά και με ποιους θα κάνεις αυτές τις κινήσεις. Για τον Ιούλιο έριξα και από ένα πολύ ωραίο deck που πήραμε Mudras και εσένα σου έχει βγάλει το Mudra Reason, Think It Over, ανάλυσέ το, είναι αυτό ακριβώς που κάνεις εδώ, παίρνεις το χρόνο σου, αναλύεις τα πράγματα χαλαρά, με έμπνευση, πώς θα το πω εγώ τώρα αυτό, όχι με έναν τρόπο τόσο απαραίτητα τετράγωνα αναλυτικό, αλλά περισσότερο με έναν τρόπο ελεύθερα φανταστικό. Κατάλαβες, δεν βλέπω εδώ πέρα να καθόμαστε να κάνουμε δηλαδή εντάξει κάπου όταν θέλω, όταν έχουμε σχέδια καμιά φορά πρέπει να κάνουμε και υπολογισμούς, αλλά δεν είναι εδώ το κλου, δεν είναι το υπολογίζω, δεν είναι ότι έχω βγάλει το κομπιουτεράκι και με μαθηματικό τρόπο βρίσκω τι είναι αυτό που κάνω, είναι ότι ο νους μου βγάζω τα κατάλληλα αποτελέσματα, είναι ότι ο νους μου περιστρέφεται, κάνεις βούρες, έχει την ελευθερία των κινήσεων, έχει την ελευθερία γενικότερα να εκφραστεί όπως θέλει, ελεύθερα, χωρίς πλαίσια, χωρίς μονοδρόμους. Και κάποια λέξη πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν μου έρχεται τώρα. Σίγουρα. Τέλος πάντων. Οπότε, η κάρτα σου λέει Reason, τα μούντρα είναι οι χειρονομίες αυτές που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για να φέρνουμε την ενέργειά μας και να βοηθάμε την ενέργειά μας να έρθει στο συντονισμό που εμείς γουστάρουμε και εδώ πέρα σου λέει ότι αυτή η συγκεκριμένη χειρονομία που μπορείς να κάνεις εσύ με τα χεράκια σου θα σε βοηθήσει στην προσπάθειά σου αυτή εδώ να εμπνευστείς τις καλύτερες κινήσεις, τις καλύτερες λύσεις, τις καλύτερες στρατηγικές. Από πίσω μας γράφει, αυτά είναι στα αγγλικά, το κρατάω λίγο εδώ για όσους θέλουν να πατήσουν παύση και να διαβάσουν τι λέει αυτή η καρτούλα. Λοιπόν, άρα αυτό που έχει όντως ο συγκεκριμένος μήνας είναι επικοδομητική σκέψη, είναι διεξοδική αλλά παράλληλα και φανταστική, ελεύθερη σκέψη και έκφραση, ελευθερία κινήσεων και σίγουρα από τέλη Ιουλίου και μετά βλέπω ότι μάλλον θα αρχίσει να γίνεται και η... πώς τη λένε, τίποτα, έχω κολλήσει παντελώς τώρα εγώ. Η σκέψη πράξη τέλος πάντων. Οκ. Λοιπόν, καρκίνε. Αυτά είχα να σου πω, πολύ ωραία τα πράγματα, φιλάκια πάρα πολλά, εύχομαι να περάσεις όμορφα, μην ξεχάσεις να μου κάνεις like, subscribe, comment και share. Επίσης, για κάποιους από εσάς μπορεί να μου δείχνει εδώ πέρα ότι βρίσκεται έναν τρόπο να συνεργάζεστε με έναν άνθρωπο, να λειτουργείτε παράλληλα. Εντάξει. Ναι, να λειτουργείτε με την ίδια ταχύτητα, οκ, να έχετε ένα κοινό στόχο, μας δείχνει και αυτό. Λοιπόν, φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε σύντομα, like, subscribe, comment και share, bye! Καρκίνε μου, βρήκα τη λέξη που έψαχνα. Η λέξη που έψαχνα είναι η δημιουργική σκέψη. Εντάξει, φιλάκια πάρα πολλά, bye!